ένα πάρα πολύ καλό και δυνατό παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Με δύο ομάδες που διεκδικούσαν την νίκη από το πρώτο λεπτό και φαινότανε. Εμείς, αν εξαιρέσω το πρώτο 15 λεπτό, αναφέρουμε βασικά στο πρώτο ημίχρονο για αρχή. Στο πρώτο 15 λεπτό δεν μπήκαμε καλά στο γήπεδο. Καθώς πρώτος είχε την πρωτοβουλία κινήσεων, χωρίς όμως, αν δεν κάνω λάθος, να έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία, αλλά ήταν πιο δημιουργικός, πιο κινητικός πρώτος στην μπάλα. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με ένα πολύ ωραίο γκολ του Φέτσι και μέχρι το 35 θα έλεγα ότι είχαμε την κατοχή της μπάλας σε καλούς χώρους, χωρίς όμως να υπάρχουν προϋποθέσεις αλλά και ευκαιρίες. Απέναντίον στο πρωτόσωρο το 35 μας πίεσε και φάγαμε ένα γκολ σε πάρα πολύ κακό σημείο και αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στα αποδυτήρια μιλήσαμε, είπαμε ότι δεν πρέπει να μας πάρει από κάτω, ότι το παιχνίδι ξεκινάει από το 0-0. Ο στόχος μας πρέπει να παραμείνει ο ίδιος. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι δεν υπήρχε μεγάλη ευκαιρία. Το παιχνίδι πήγε στη δύναμη, πήγε στα άλματα, λόγω και του αγωνιστικού χώρου. Βάλαμε ένα γκολ και θα έλεγα ότι στο τέλος του κρατήσαμε χωρίς μεγάλη δυσκολία. Από τη στιγμή που περάσαμε κι εμείς, όπως και ο αντίπαλος, αρκετά ψηλά παιδιά και καθαρίσαμε τις πιο πολλές φάσεις. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο το σημερινό αποτέλεσμα σε μια έδρα δύσκολη απέναντι σε έναν αντίπαλο που στα 14 αυτά παιχνίδια είχε τις ίδιες ήττες με εμάς, που δείχνει και τη δυναμικότητα αλλά και τη δυσκολία του σημερινού παιχνιδιού. Και γι' αυτό αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, αλλά πάρα πολλά συγχαρητήρια και στον κόσμο του Τηλικράτη, στον κόσμο της Λευκάδας, που ακολούθησε την ομάδα και τη στήριξε σε ακόμα ένα παιχνίδι. Να ευχηθώ σε Θεσπρωτό να πετύχει τους στόχους της, να έχει την καλύτερη συνέχεια, το ίδιο και προσωπικά στον κόουτς. Θεωρείτε ότι είστε πλέον φαβόροι για το πρωτάθλημα μετά και στον διπλό? Κοιτάξτε, όταν μια ομάδα είναι πρώτη για αρκετό καιρό με μια διαφορά 5-6 βαθμών, σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο φαίνονται όλα. Όλα τα παιχνίδια, ή μάλλον τα περισσότερα παιχνίδια στον όμιλό μας, κρίνονται στον γκολ. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε επιθαρχημένοι, να είμαστε λογικοί στο παιχνίδι μας, αυτό που κάνουμε. Έχουμε καλή ψυχολογία και πιστεύω και εύχομαι να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο ρυθμό στο εξίσου εκτός έδρας δύσκολο παιχνίδι, στον Αμφίλογο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και κομβικό θα έλεγα για μας. Πρώτα και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή έκανε αισθητή την παρουσία του στο γήπεδο της Οικουμενίτσας. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να υπάρχει και συνέχεια σε αυτό το πράγμα, γιατί όντως το χρειαζόμαστε. Ύστερα πολλά χρόνια βλέπουμε τον κόσμο του Σπορτού να έρχεται στο γήπεδο. Όσον αφορά το παιχνίδι, ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο, που όντως η βαθμολογική κατάταξή του δείχνει και σε τι κατάσταση είναι η κάθε ομάδα. Από εκεί και πέρα πήγαμε στο παιχνίδι να το παλέψουμε. Προσπαθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο και σε μια δυστυχώς για μας ανύποπτη στιγμή, χωρίς να έχουμε δεχτεί ούτε μία φάση, φάγαμε ένα γκολ, ίσως από λάθος συγκέντρωσης, θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα το παλέψαμε το παιχνίδι, ισοφαρίσαμε στο τέλος και ισοφαρίσαμε στο τέλος του ημιχρόνου. Ήταν μια ένεση για μας καλή, για να μπορέσουμε να πούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο πήγε στη δύναμη, το παλέψαμε το παιχνίδι όσο μπορούσαμε. Ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο τυχερός, δεν μπορούσε να βάλει τον γκολ, το κράτησε και δίκαια πήρε το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι τον κόσμο, τα παιδιά που κάνουν μια τεράστια προσπάθεια. Χάσαμε μια μάχη, αλλά έχουμε μεγάλο πόλεμο ακόμα μπροστά μας. Να ευχηθώ στον Τηλικράτη καλή συνέχεια και εύχομαι και πρωταθλητής. Αυτός είναι ο στόχος του και εμείς, ο στόχος μας είναι η ομάδα να σωθεί όσο πιο μπορεί. Υγεία πάνω απ' όλα και καλή συνέχεια στον συνάδελφο και αγαπητό φίλο. Τα παιδιά δίνουν κάθε Κυριακή το 100% της απόδοσής τους. Έστω από τόσο καιρό ήρθε και σε εμάς μια ήττα. Μην ξεχνάμε ότι στον πρώτο γύρο στα 7 πρώτα παιχνίδια είχαμε 7 μόνο πόντους.
και παλεύαμε να πάρουμε κάποια παιχνίδια. Μόνο τους καταφέραν τα παιδιά να είναι εκεί που είναι, το αξίζουν πραγματικά και σίγουρα δεν θα αλλάζει κάτι. Νομίζω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά και πιστεύω ότι θα έχουμε ανάλογη συνέχεια. Και δύο λόγια να μας πείτε για τον επόμενο αντίπαλο, για το Αμίντεο που παίζει. Το Αμίντεο, όπως μάθαμε σήμερα, έκανε μια εκτός έδρας νίκη. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Θα πάμε εκεί να παλέψουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα προετοιμαστούμε ανάλογα να πάμε να παλέψουμε για αυτό το παιχνίδι. Και ό,τι δώσει ο κύριος. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο. Σας ευχαριστούμε. Και ποτέ αλήθεια.